όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνια παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημί και καθάρισον εμάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα σφυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Καλή και ευλογημένη χωριά να έχουμε. Να μας σκεπάζει ο Κύριος και να μας φωτίζει όχι μόνο τώρα που είναι αρχή της χρονιάς, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων, όπως λέει η Εκκλησία μας. Αυτά τα χρόνια πολλά που λέει ο λαός, η Εκκλησία μας τα μεταφράζει σε χρόνια αιώνια. Χρόνια χωρίς να έχουν τέλος. Σύμφωνα με εκείνο λοιπόν που λέγει το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Εμείς, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ζούμε τον μέλλοντα αιώνα, εφόσον ζούμε Χριστόν Ιησού, που είναι ο Βασιλεύς και Κύριος όλων των αιώνων. Κύριος όλων των αιώνων. Θυμάμαι μια φορά, θα είναι τώρα περίπου 30 χρόνια. Είχαμε επισκεφθεί το Άγιον Όρος μαζί με τον κύριο πρόφη. Και εκεί ακούσαμε από τον ηγούμενο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να μας λέει τούτο το εξής σημαντικό, ότι ο καθένας μας, κάθε άνθρωπος, είναι στην ουσία αιώνιος. Επαναλαμβάνω, είναι αιώνιος. Βέβαια, σε κάποια στιγμή του χρόνου έλαβε αρχή, γιατί πήρε το υλικό σώμα. Τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο έχοντας υλικό σώμα, σαν ύλη έλαβε αρχή. Και βέβαια θα έχει και τέλος. Αλλά σαν ψυχή, εφόσον ο νους του Θεού, ο Θεός ο ίδιος, δεν μετράει χρόνια, γιατί είναι αιώνιος, αγέννητος, χωρίς αρχή, μέσα στο νου του Θεού δεν υπάρχει κάτι που να έχει αρχή. Να πούμε, το σκέφτηκε την παρούσα στιγμή ο Θεός και το έθεσε σε εφαρμογή από την τάδε στιγμή. Και εμείς στο πρόγραμμά του δεν μπήκαμε σε κάποια στιγμή του χρόνου. Προ πάντων των αιώνων δεν έχει αρχή το πρόγραμμα να μας φέρει στον κόσμο ο Θεός. Μας είχε στο νου του αιώνια. Άρα, γι' αυτό λέει κάπου, δεν θυμάμαι ποιος το λέει, όμως αυτό που θα ακούσετε είναι αιωνίαν αγάπησιν η γάπησάς με. Απλά, εσύ Κύριε που είσαι η αγάπη, από πριν
τη γέννηση του κόσμου και χωρίς τέλος στο μέλλον, εφόσον με ελέταξες αιώνια μέσα σε αυτόν τον χρόνο που δεν έχει τέλος, η αγάπη σου στο πρόσωπό μου είναι αιώνια. Τόσο πολύ με αγαπάς. Και εμείς λοιπόν, κατ' ουσίαν, πνευματικά κοντά στο Θεό, ζούμε αιώνια. Όπως το ακούμε, ζούμε. Και ο Κύριος μας έτσι μιλάει για εκείνους που είναι κοντά του. Ζουν, δεν είναι νεκροί. Νεκροί είναι όσοι αγνοούν το πρόσωπό του. Όσοι δεν έχουν καμία σχέση με Αυτόν. Να σας αναφέρω το σχετικό που λέει ο Κύριος για να έχουμε υπόψη μας ποιοι είναι οι πεθαμένοι και ποιοι είναι οι ζωντανοί. «Άσε με, Κύριε», λέει κάποιος νέος, «να πάω να το θάψω τον πατέρα μου». «Άσε εκείνοι, άλλοι πεθαμένοι με το θάψουμε». «Άσε τους νεκρούς θάψω, να θάψουν τον νεκρό». Δεν εννοούσε, ξέρουμε πολύ καλά, κάποιοι που έχουν πεθάνει, οι πεθαμένοι δεν θάβουν. Αλλά όλους τους ζωντανούς που δεν είχαν καμία σχέση με τον Θεό, καμία σχέση με τον Χριστό, και τους χαρακτήριζε έτσι ορθά κοφτά ο Κύριος. Αυτοί είναι οι πεθαμένοι. Έλα κοντά μου, αν θέλεις να ζήσεις. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, βέβαια νεκρά έργα έχουμε. Κανείς δεν το αρνείται εκείνο πράγμα. Όμως δεν είμαστε νεκροί χωρίς καθόλου πνευματική ζωή. Ευτυχώς έχουμε μία ηλιακτίδα, λίγο από τη χάρη που μας έχει δώσει ο Θεός όταν μπήκαμε στον Ιορδάνη ποταμό μέσα στην Αγία Πανελίδα. Είμαστε λοιπόν αιώνιοι. Τώρα εδώ στον κόσμο που βρισκόμαστε τα πράγματα δεν μετράνε με το μέτρο το πνευματικό. Τα πράγματα τα εγκόσμια, όπως θα έχει φτιάξει ο κόσμος, με το χρόνο που κυλάει και εφόσον υπάρχει σάρκα, έχουμε αρχή και τέλος. Πόσο να πούμε ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος? 100 τα ζει. 200 την παρούσα εποχή δεν έχουμε ακούσει για 200. Να έχουν ξεπεράσει τα 110-120, ίσως σπάνια περίπτωση. Εμείς υποθέτουμε, κάνουμε μια υπόθεση ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος 500 χρόνια. Υπόθεση κάνουμε. Σε πραγματικότητα δεν έχει απήχηση αυτό. Όμως λέμε έστω ότι γίνεται αυτό. Η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, λέγει 1000 έτη ζωής ανθρώπινης ζωής, ενοφθαλμής Κυρίου μπροστά στα μάτια του Θεού, όση μέρα η χθες είναι σαν τη χθεσινή ημέρα που έχει παραχωρήσει θέση της στο βράδυ και έχει λήξει η ημέρα αυτή, έχει λήξει το γραμμάτιο της χθεσινής ημέρας. Και μάλιστα προσθέτει και λέει εν φυλακή εν νυχτή,
σαν να είναι μια σκοπιά, μια νύχτα χίλια χρόνια στα μάτια του Θεού. Θυμάμαι, έχω διαβάσει από τα 20 και κάτι χρόνια, όταν ήμουν ηλικία, 20 και κάτι, για το εξής περιστατικό. Κάποιος μοναχός, λέγει το περιστατικό, το γραφέλ, εκείνο που έχει γραφεί, έφυγε από το μοναστήρι του το πρωί και πήγε στο δάσος. Εκεί που πήγε, στάθηκε όχι για να του περάσει η ώρα για να ξεκουραστεί, αλλά για να συνομιλήσει με τον Θεό. Άνοιξε τη γραφή και έφτασε στο σημείο εκείνο που ανέφερα προηγουμένως. Χίλια έτη ενοθαλμής Κυρίου, ως ημέρα εχθές. Έβαλε τη λογική κάτω και προσπάθησε να δώσει εξήγηση πως χίλια ίσον ένα, και μάλιστα ένα και αυτό χθεσινό ένα, μπαγιάτικο, όχι σημερινό. Δεν μπόρεσε λογικά να δώσει ερμηνεία. Βέβαια, συναρπάχθηκε ο άνθρωπος από την ομορφιά της φύσης, ένιωσε μια εσωτερική γαλήνη, ένα πνευματικό ανέβασμα, η ημέρα του φάνηκε ότι πέρασε μέσα στο παράδεισο ολόκληρη. Έδιε ο ήλιος και πήρε τα βήματά του να γυρίσει στη μονή, στο μοναστήρι. Χτυπάει την πόρτα, έχει κλείσει η πόρτα. Ο θηρωρός κάνει την πόρτα λίγο, το παραθυράκι που έχει, να δει, λέει, σε παρακαλώ, είμαι εγώ. Άνοιξε από μέσα. Δεν σε γνωρίζω, του λέει, ποιος εσύ. Το πρωί έφυγα από εδώ πέρα και τώρα βράδυ γυρίζω. Άνοιξε μου, σε παρακαλώ, του λέει. Πώς είσαι, πώς λέγεσαι και λοιπά, τον ρώτησε. Είμαι ο τάδε, ηγούμενος είναι ο τάδε, αυτή είναι η μοναχή και λοιπά. Πέρασε μέσα και είδαν στο μοναχολόγιο, όπως λέμε εμείς δημοτολόγιο, το όνομα του μοναχού πριν χίλια χρόνια. Η Θεία Χάρις τον είχε μεταφέρει αυτή ξέρει πού, για χίλια χρόνια μακριά το μοναστήρι. Μακριά το μοναστήρι. Στον παράδεισο, προφανώς. Και τον άφησε μετά από ένα δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο. Εντωμεταξύ αυτό το ένα το ελάχιστο, τόσο ήταν για την αιωνιότητα. Ούτε υποθέσω ότι πάει ένα πουλάκι και παίρνει από μία παραλία ένα κόκκο άμμου. Φανταστείτε χίλιους σπόρους να πάει να τραβήξει, πόσο καιρό θα κάνει. Και πάλι άμα στα μηνύρια. Δεν θα διάσει ποτέ. Και εκείνος ένα κόκκο άμμου είχε πάρει. Σαν το σπουργητάκι, σαν το πουλάκι. Τότε λοιπόν και αυτός και οι άλλοι εκεί τους εξήγησε πώς συνέβησαν όλα αυτά και είπε, Κύριε μου, για μας το κοινό μυαλό το ανθρώπινο είναι αχώρητα, είναι κατανόητα. Όμως, με τη δική σου δύναμη,
Είναι χωρητά, αλλά όχι απόλυτα στο μυαλό μας, περιορισμένα πολύ. Ο Απόστολος Παύλος, πάνω στην έννοια του χρόνου που κυλάει, λέγει χαρακτηριστικά. Ο καιρός, ο χρόνος που κυλάει, συνεσταλμένος εστί. Συνεσταλμένος για να πει μαζεμένος. Δηλαδή έτσι στιβαγμένος, πολύ μαζεμένος. Και συμπληρώνει. Γι' αυτό καταλάβετε, το λέω στην απλή γλώσσα, θα το πω και στην αρχαία πως θέλει στη γραφή μέσα, καταλάβετε το ότι η έχοντες γυναίκα, η παντρεμένη, είναι όσα να μην έχουν γυναίκα. Γιατί? Γιατί άμα κλείσει τα μάτια σου, άντε να την βρεις τη γυναίκα σου. Γι' αυτό. Μάλιστα. Για θυμίσου τι είπε, που πήγαν να τον μπερδέψουν τον Χριστό οι Εβραίοι. Τι του είπε εκεί ένας Εβραίος, για και το έθιξες έτσι. Λέει, για πες μας Χριστέ, παντρεύθηκε μια γυναίκα και πήρε έναν. Και πέθανε ο άντρας. Πήρε άλλο, λέει, μέχρι και 7 πήρε. 7 αδέρφια. 7 αδέρφια. 7 αδέρφια. Για και το έδειξε. Γιατί μετά στο κουμπί το κομπιούτερ δεν τα έγραμε να τα φέρει στο μυαλό. Λοιπόν, ποιανού θα είναι η γυναίκα στην άλλη ζωή. Εκεί που δεν υπάρχει χρόνο. Ποιο θα την πάρει. Ποιανού θα είναι ακόμα. Ποιο θα την πάρει από του 7 λέει. Εσύ είπε σε γεννάτσε. Ποιο έχει δικαίωμα να τι πάρει 7. Έτσι. Ανόητη όμω. Ναι, σωστά. Εμεί το θέμα μα είναι. Το θέμα μα είναι. Ότι ο χρόνος είναι στενός, όσο μακρύς κι αν είναι. Αφού είπαμε 1000 χρόνια είναι σαν χθες, άρα λέμε τώρα, είχα αυτή τη συζήτηση στη σπίτι και την έχω περνάει το μυαλό μου κάθε μέρα. Κάθε μέρα από το μυαλό. Δηλαδή τι, έλεγα Στέλλα, να τώρα σηκώθηκα. Δεν θα καταλάβω πότε θα ξαναπέσω στο κρεβάτι, τόσο γρήγορα θα περάσει η μέρα. Και ειδικά αυτή την περίοδο περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Ο χρόνος λοιπόν κυλάει, τα ρεύματά του προχωράει. Τώρα ανάλογα που το ρεύμα του ποταμού του χρόνου θα χυθεί στην αιωνιότητα ή στην κόλαση. Και η άλλη νεοκαιμία είναι αιωνιότητα, αλλά λέγεται κόλαση. Και η άλλη λέγεται αιωνιότητα, αλλά είναι δόξα Θεού. Περνάει από το λογισμό μου, το είπα και την περασμένη φορά, αλλά εδώ όμως αξίζει να ξαναυπωθεί. Σας παρακαλώ πολύ, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, εγώ, αφήστε με να με φάνε τα θηρία, μην εμποδίζετε αυτή μου την επιθυμία να πραγματοποιηθεί, αισθάνομαι μέσα να με καίει η αγάπη του Χριστού. Άστε με να ενωθώ. Το παρόν γίνεται καπνός. Η παρούσα ζωή. Το αιώνιο είναι αιώνιο. Και αυτό είναι ο Θεός, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Συ δε ο αυτός ή το εξηγήσω. Συ είσαι πάντα ο ίδιος. Πάντα ο ίδιος. Και συμπληρώνει. Και τα έτη σου ούκ εκλείπουση. Δεν χάνονται ποτέ. Δεν χάνονται ποτέ. Τα δικά μας αντε πιάστα. Πιάστα, βρε τα πίσω.
κάνουμε μία αναδρομή με τη μνήμη μας στο παρελθόν, μας ικανοποιεί αυτή η μνήμη για τα χρόνια τα παιδικά που ζήσαμε και λέμε ήταν αθώα, ήταν όμορφα, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, αλλά δεν έρχονται πίσω, είναι μία ανάμνηση. Τα χρόνια που ζεις μαζί με τον Θεό δεν είναι ανάμνηση, είναι βίωμα. Είναι νόημα ζωής. Και για να σκεφτούμε, καλά, πολύ καλά, να κυλήσει όλη μας η ζωή, Χριστέ μου, μη μας αξιώσεις, να φύγει χωρίς νόημα. Ζήσαμε, φάγαμε, δουλέψαμε, αποκτήσαμε λεφτά, απολαύσεις ζήσαμε, στο τέλος τι θα μας προσφέρουν όλα αυτά. Λέει, τις η ωφέλεια εν το αίματί μου, λέει ο Δαβίδ, πάνω σε αυτό το γεγονός ακριβώς, ποια ωφέλεια θα έχει το σώμα μου, εν το αίματί μου, το σώμα εννοεί που έπρεπε εδώ, εν το καταβαίνει με, όταν εγώ θα καταβαίνω στο δάχο. Τι θα με βοηθήσει το σώμα, αν το έχω καταδαπανίσει, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω το σώμα. Δεν εξαγοράζεται ο καιρός με έργα που ικανοποιούν μόνο τη σάρκα. Όχι, γιατί, εδώ λέει πάλι, ο πάσα σάρξ ως χόρτος, κάθε σάρκα είναι σαν το χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπινη ως άνθος χόρτου. Πιο γρήγορα φεύγει το άνθος και πιο γρήγορα και πιέζει το χορτάρι, γιατί βγαίνει πρώτα το χορταράκι, μετά βγαίνει το άνθος. Σκάει ο ήλιος, καίει το άνθος, άντε φεύγει το χορτάρι ύστερα. Και έτσι είναι και το ανθρώπινο σώμα. Μοιάζει με το χορταράκι. Άντε σκάσαμε κάποτε στο άνθος της, έφυγε το άνθος, έφυγε το χορταράκι τώρα για να ξεραθεί και αυτό. Για να ξεραθεί και αυτό με τη σειρά του. Πρέπει να μπούμε σε λογική γύρω από την αξία του χρόνου. Ο χρόνος είναι θησαυρός. Ο λαός το λέει αλλιώς. Αλλά εμείς θα πούμε αυτό που αξίζει να πούμε. Ο χρόνος είναι θησαυρός. Όχι υλικός, αλλά θησαυρός του ουρανού. Έχομεν των θησαυρών ημών εν οστρακίνης σκεύεση. Θα το εξηγήσω. Έχουμε, λέει, το θησαυρό μας μέσα σε ένα σκεύος, προφανώς το ανθρώπινο σώμα, αφού λέει οστράκινο, από κόκαλα, ο θησαυρός μας είναι μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα. Και αυτόν τον θησαυρό, όταν εμείς τον πολλαπλασιάζουμε, που είναι μέσα μας, τότε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος το ζήτησε αυτό. Πάρε εσύ ένα, πάρε εσύ δύο, πάρε εσύ πέντε και ούτω καθεξής. Έδωσε, λέει, στον καθένα τα ανάλογα τάλαντα και είπε, άκουσε, θα γυρίσω. Σου δίνω και τα χαρίσματα που είναι τα τάλαντα, εσύ πολλαπλασίασέ τα. Γύρισε και είπε, δώστε μου εδώ απολογισμό. Πέρασε ο χρόνος. Γύρισε να τους δει ο Κύριος που δώσε τάλαντα. Εγώ, λέει, Κύριε, ένα μου δώσες, πάρ' το ένα που μου δώσες. Ένα δεν ζητούσε, τουλάχιστον να είναι δύο.
δικαιολογία δεν χωράει. Γιατί η δικαιολογία δεν πιάνει ούτε και μεταξύ μας. Πολύ περισσότερο σε εκείνον που ξέρει γιατί μας έβλασε και μας έφερε στον κόσμο. Να δούμε τώρα πώς πολλαπλασιάζονται τα αγαθά, αφού κάνω μια παρατήρηση προηγουμένως. Έρχεται στον κόσμο και μπαίνει μέσα στο χρόνο, στην περίοδο του χρόνου, ένα βρέφος. Ή μιας ημέρας, ή ενός μηνός, ή ενός χρόνου. Και ο Κύριος λέει, εσύ έλα εδώ. Έλα κοντά μου. Δεν πρόλαβε να κυλήσει ο χρόνος που έχει κυλήσει σε μας καν. Και του είπε, εσύ θα έρθεις κοντά μου. Είναι σαν να έχει ζήσει μία ζωή ολόκληρη. Μα δεν πρόλαβε να έρθει στον κόσμο. Πώς, Κύριε, εσύ λέγεις ότι αυτό το βρέφος μιας ημέρας που μόλις γεννήθηκε, ότι έζησε 100 χρόνια, σαν να είναι ένας εκατονταετής. Η Γραφή το φωνάζει και το λέει αυτό. Δεν μετράει ηλικία, λέει, από το πολιά γύρος, από τα βαθιά γεράματα, από τα άσπρα μαλλιά. Αλλά από το χρώμα που έχουν τα έτη της ζωής. Από το χρώμα. Στο βρέφος που γεννήθηκε και προσμετρήθηκε από το Θεό το μέλλον που μπορούσε να ζήσει, από τη στιγμή που γεννήθηκε. Και το πήρε αμέσως ο Κύριος. Μέχρι που αν το άφηνε να ζήσει 100 χρόνια, το προσμέτρησε ο Κύριος. Και είδε ότι αν ζούσε εκείνο 100 χρόνια, θα εργαζότανε όχι μόνο για 100, στην αρετή επάνω για 1000 χρόνια. Και του είπε, έλα εδώ από τώρα εσύ. Γιατί αυτά εγώ που ζητάω να κάνουν οι άλλοι, τα έχεις στο δυναμισμό σου, στη διάθεσή σου, στην δομητικότητα, στην εργατικότητά σου, θα τα κάνεις και τα πράγματα. Λοιπόν, τον κύκλο τον διέγραψε ολόκληρο. Έλα λοιπόν, δίπλα μου. Έτσι τα μετράει ο Κύριος. Δεν τα βλέπει. Μα το παιδάκι το πήρε ο Κύριος. Δεν το άφησε να χαρεί τη ζωή του, λέει ο κόσμος. Να χαρεί τη ζωή του. Ξέρουμε πως σκεπτόμαστε κι εμείς και τόσοι άλλοι άνθρωποι, γιατί έχουμε παιδιά και λέμε, δεν το χάρηκα το παιδί μου. Να το δω, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, εγγόνια για να τα πάρω στην αγκαλιά μου και λοιπά. Τα μετράμε με το δικό μας το μέτρο. Και το μέτρο του Θεού πολλές φορές είναι διαφορετικό και εκεί μας κακοφαίνεται. Δεν έχουμε το μέτρο εκείνο που είχε η μητέρα του Αγίου Κυρίκου, η Αγία Ιουλίτη, όταν είχαν τα θηρία μπροστά και είχαν τη μάνα την Αγία Ιουλίτη και το γιο απ' την άλλη, βρέφος 3 χρονών, και λένε, το παιδί σου θα το ρίξουμε, θα το φάμε τα θηρία. Ρίχτε το. Και ρίχνουν τη μάνα στα θηρία και λέει το παιδάκι, εγώ είμαι χριστιανός. Όχι, οι δύο, μάνα και γιος ήταν εκεί πέρα. Μάνα και γιος. Και το παιδάκι είμαι και εγώ χριστιανός. Σε ηλικία 3 χρονών. Το έχει προσκυνήσει το ποδαράκι του, κατά πάσα αυτά. Έχει πάει σε μονόμετρα. Εκεί που είναι ένα ποδαράκι μικρός που μοσχοβολάει και έχει, λέει, το αίμα που κυλάει ακόμα από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια περίπου. Περίπου 2.000 χρόνια, μην λέμε ακριβώς πόσο. Ναι, άρα είναι 1.800. Ούτε 1.900. Λοιπόν, και έχει, λέει, το ποδαράκι, το πέλμα ολόκληρο, με το αίμα να κυκλοφορεί, ζεστό ζεστό, και να αρωματίζει, παρακαλώ. Και να αρωματίζει το βρέφος εκείνο, το κάλεσε ο Κύριος και είπε, εσύ
Έζησε στη ζωή σου. Λοιπόν, τώρα έλα στην άλλη ζωή, στο είδωρ, το ζών. Αυτή είναι η ζωή, η αληθινή. Εξαγοράζεται λοιπόν ο καιρός και εξαγοράζεται με πολλούς τρόπους. Θα αναφέρουμε μερικούς τρόπους εξαγοράς. Μερικούς τρόπους εξαγοράς. Το λέω όχι για μένα, αλλά έτσι σαν παράδειγμα να καταλάβουμε πώς εξαγοράζεται ο καιρός. Κύρια, σου μιλάω όλη την ημέρα, όλη την ημέρα. Αν ήμουν στον άνθρωπο να μην μιλάει με τον Κύριο όλη την ημέρα. Δεν ζει. Αλλά Κύριε μου έχεις πει να έχω και συγκεκριμένες ώρες την ημέρα να αγοραδίσω και να σου μιλάω ιδιαίτερος. Το λέει ο Κύριος αυτό. Είτε λέει περπατάς, είτε είσαι ξαπλωμένος, είτε είσαι όρθιος, το λέει στο Δαβίδ μέσα. Είτε εργάζεσαι, θα μου μιλάς. Ζήτησέ μου. Αλλά κοίταξε, εγώ ακολουθώ άλλο τρόπο από εκείνο που εσύ έχεις στο μυαλό σου. Εσύ μου ζητάς και ίσως να καταλαβαίνεις ότι δεν παίρνεις. Όταν μου μιλάς και εγώ σε ακούω, λίγο το έχεις εκείνο πράγμα. Να σε ακούω εγώ και να σε μαθαίνω πώς θα μου μιλάς. Άμα σου δώσω εγώ και όπου μου ζητάς, εσύ δεν με αφήσεις. Αν λοιπόν εγώ σε κρατάω να μου μιλάς, λίγο το έχεις που με έχεις συντροφιά. Ένας τρόπος λοιπόν εξαγοράς καιρού είναι η συναστροφή μας όταν προσευχόμαστε με τον Κύριο. Αρκεί όποιοι και αν είμαστε. Δεν παίζει ρόλο. Θα σκεφτόμουν σήμερα και κάθε μέρα, λέω Χριστέ μου, αφού βλέπεις τα χάλια μου. Νομίζω ότι δεν υποκρίνω, το καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μέσα μου δεν είμαι ο Κώστας ο καλός. Αυτό που βλέπετε είναι ο Κώστας του Θεού. Αυτό που υπάρχει μέσα μου είναι ο Κώστας που με τον έξω που ακούτε. Λοιπόν, όχι και όχι, πρέπει να λέμε γιατί τούτο εδώ έχει γεμίσει. Έχει γεμίσει και βρωμάει, θέλει άδειασμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι η ώρα. Ο Κύριος να μας λέει, εκεί στεκόμαστε. Ναι, αυτό σκεφτόμουν λοιπόν σήμερα και εκεί διέκοψα τον λόγο. Λέω, μα είσαι σωτήρας. Τα παραδίνω εκεί. Δεν ήρθες στον κόσμο εσύ, Κύριε μου. Είπες ότι είσαι λυτρωτής. Της σωτήρας. Ποιον θα λυτρώσεις. Και από τι να τον λυτρώσεις. Λοιπόν, στηρίζομαι σε αυτό και μου φτάνει που είσαι σωτήρας και λυτρωτής. Εγώ θα σε παιδέψω λίγο με τα μαθήματά μου. Γιατί είναι η φύση μου τέτοια. Κάνω προσπάθεια. Θέλω να βγω από το καβούκι που είμαι δεμένος. Αλλά είμαι δεμένος. Είσαι λυτρωτής, αμελήσεις εσύ. Το πιστεύω αυτό. Αυτό πιστεύω. Δεν μπορεί να μεταρρυθεί κανείς. Ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι, είναι βουνά από πάνω μου οι αμαρτίες. Μια ζωή αυτό κάνω. Αλλά ότι θα με λύσει, θα με λύσει. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να του λέω λύσε με και εσύ με λύνεις. Άλλος τρόπος. Κοίταξε, σου έχω δώσει και υλικά αγαθά. Σου έχω δώσει και υλικά αγαθά. Όχι όλα για τον εαυτό σου. Θα μπορούσα να μην στα δώσω. Να είσαι και εσύ σαν εκείνο που δεν έχει. Και όχι μόνο δεν έχει, αλλά και στο κρεβάτι. Σκέψου και αυτόν που είναι στο κρεβάτι. Γιατί παντί το έχουν διδοθήσετε. Βάλε το καλά στο μυαλό, θα το εξηγήσω και το πράγμα, το λέει ο Κύριος ο ίδιος. Γιατί παντί το έχουν δει σε εκείνον που έχει δώρα από το Θεό και τα πολλαπλασιάζει, δοθήσετε. Θα του δοθούν και άλλα. Και όδοκι έχει και σε εκείνο που πιστεύει, νομίζει ότι έχει, αλλά δεν δίνει, αρθίσετε από αυτού, θα το αφαιρεθούν.
να έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι σε εκείνο που έχει και δίνει, πότε δίνει, στην παρούσα ζωή. Στο χρόνο που κυλάει τα ρεύματά του στην αιωνιότητα, ρίξε εκεί μέσα από αυτά που έχεις. Να τα πάρει το ποτάμι εκείνο της αιωνιότητας, να πάει στα πόδια του Θεού. Γιατί δοθήσετε. Τότε που θα τελειώσει το ποτάμι της ζωής αυτής, θα λάβεις τους άλλους θησαυρούς, τους αιώνιους και μόνιμους, τους αναφέρετους. Εκεί δεν υπάρχει ούτε σεις, ούτε βρώσεις που να τα φανίζει. Δεν υπάρχει ούτε σκουλίκια, ούτε σκοριά, ούτε κλέφτες, ούτε ληστές, να τα αρπάξουν. Άλλος λοιπόν τρόπος είναι από τα αγαθά που έχουμε, να τα μεταφέρουμε εκεί στην άλλη ζωή. Εκεί στην άλλη ζωή. Άλλος τρόπος, εκτός από τη μεταφορά των αγαθών που πρέπει να μεταφερθούν. Έχω τον αδερφό μου, γενικά μιλάω, και μου είναι πειρασμός. Μου δυσκολεύει τη ζωή αφάνταστα. Μου δημιουργεί προβλήματα αφόρητα. Θα διαλύσω από τη συναχώρια μου. Εκεί, τι δέον γενέστε, τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω, είμαι 65 χρονών, μου έχουν τύχει προβλήματα μεγάλα, προσωπικά προβλήματα. Όχι από αδελφό από έξω, μέσα στο σπίτι. Δεν το κρύβω, για αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα για τον κόσμο. Τελείωσε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανθρώπινη δύναμη ποτέ δεν θα έδινε λύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Ανθρώπινη δύναμη δεν θα δίνει λύση. Όμως με τα γόνατα δόθηκε η λύση. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι μίλησε ο Μωυσής στο Θεό, γιατί του φώναζε ένα Ισραηλίτες, τι μας έφερε στην έρημο εδώ, τι να κάνουμε, θα πεθάνουμε της πείνας, θα πεθάνουμε της δίψας, του φωνάζανε. Είχαμε τα πάντα εκεί. Κι όμως δεν είχαν και να πάνε. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνει την ελευθερία, τη δουλεία. Όχι. Λοιπόν και λέει, εκεί. Φώναξε και φωνάζει στο Θεό. Τι φωνάζει, να τους, εδώ είμαι. Και έδωσα μέσα στη λύση. Είναι πολύ μικρός ο άνθρωπος. Πολύ μικρός ο άνθρωπος, λοιπόν, να καταλάβει ότι με το να πει Κύριε, ήδη έχει πάρει την απάντηση. Μάλιστα. Και πριν την πει, λέει, πριν εσείς μου ζητήσετε, ξέρω από τι έχετε ανάγκη εσείς, λέει ο Κύριος. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πάμε με το δικό μας σπαθί, με το δικό μας μαχαίρι και κόβουμε το χέρι. Και σκοτωνόμαστε στο τέλος. Μας ενοχλεί λοιπόν το θέμα μας ο συνάνθρωπος. Όχι ο ίδιος, ο άλλος, αυτός ο άλλος που τον βάζει. Αυτός βγήκε από τα χέρια του Θεού, κάθε συνάνθρωπος, λέει η Αγία Γραφή, καλός λίαν. Τον έφτιαξε ο Θεός σαν και εμένα, όμορφα. Καλά, πολύ καλά τον έφτιαξε ο Θεός, λέει. Αλλά μπήκε ο άλλος μέσα, ο πονηρός, και δέχθηκε, ναι, σπριζάνια, και δέχθηκε εκείνος να εκτελέσει του πονηρού το θέλημα. Αυτού το θέλημα εκτελεί, όχι το δικό του ο συνάνθρωπός μας. Και επομένως εμείς ενοχλούμε από τη στάση του συνανθρώπου μας. Γιατί λέμε, γιατί μου κάνει. Όμως, ποιο είναι το χρέος. Έστω ότι μας τα κάνει ο συνάνθρωπός μας. Έστω, λέω, που δεν είναι έτσι. Εμείς, λέει ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών
χτίσαστε τα ψυχάσιμων. Θα κάνετε υπομονή για να χτίσετε την ψυχή σας πάνω στην υπομονή. Μέσα λοιπόν στον χρόνο, υπομονή. Βλαστήμησε τον Θεό και μετά πέθανε, του λέει. Του Ιώβη γυναίκα. 7 χρόνια στην κοπριά έχει σαπίσει. Παιδιά του πήρε, υπάρχοντα πήρε όλα κλπ. Του λέει, τι τον πιστεύεις ακόμη, βλαστήμησε τον, ε. Και μετά πέθανε, του λέει. Σκεφτείτε τι γίνεται. Κύριος μη έδωκε, Κύριος μη αφήλετο. Κύριος που τα έδωσε, Κύριος που τα αφήλετε. Τι έφερε, γυμνός, εκείνα φέρετε. Γυμνός ήρθα στον κόσμο, γυμνός θα φύγω από τον κόσμο. Και ο κόσμος το λέει, το Σάββατο δεν έχει τσέπες. Τι θα πάρεις μαζί σου. Τι θα πάρεις μαζί σου. Εγώ ξένα σε μία κηδεία είχα πάει σήμερα και εκεί κάθε φορά πάω λέω, Κύριε Μονά, αυτοί είμαστε. Ναι, δεν αποτέλεσμα τίποτα. Άπνους, άφωνος, χωρίς να βλέπει χωρίς τίποτα ο νεκρός. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέ εσύ. Ένα πράγμα μας μένει. Να αγκαλιάσουμε τον Κύριό μας. Όσο γίνεται περισσότερο. Μακάρι να μας αξιώσει να του πούμε αυτό που ο Απόστολος Παύλος. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Φωτιά, μαχαίρι, πριόνι, διωγμός. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Αλλά για μας είναι ψηλά τα γράμματα αυτά. Τουλάχιστον να μας δώσει την αγάπη να κάνουμε υπομονή. Να κάνουμε υπομονή, χωρίς υπομονή, το φωνάζει. Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Υπομονή είναι και να δουλεύεις. Έτσι εξαγοράζει. Έτσι εξαγοράζει. Να πληρωθεί. Σωστά. Είπαμε τα τάλαντα. Ο μας πληρώνει πνευματικά. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε με χρήματα. Όχι, και με χρήματα εξαγοράζεται. Σκεπτόμουν ένα σπίτι που ήμουνα. Θα προσπαθήσω να βρω μια παρέα, γιατί ο Κύριος λέει, να εργαστούμε, είπες, θα λάβεις μέρος. Θα λάβεις μέρος, όπως είπε, θα λάβεις μέρος. Πνευματικά να δουλέψουμε. Πνευματικά. Ναι, λέει, πνευματικά δουλεύω, θα λάβεις μέρος στον αγώνα αυτό που σκέφτομαι να κάνουμε. Είναι πολύ ωφέλιμος. Λέω, λέει, εφυλακή ήμιν και επισκέψαστε. Λοιπόν, σκέπτομαι να βρω, να φτιάξω μια παρεούλα, πάρουμε ένα αυτοκίνητο δικό μου, ποιος θέλει, και να πάμε στη φυλακή, να ρωτήσουμε ποιοι άνθρωποι εδώ μέσα έχουν πιστεί. Όχι επειδή κάνε καλά χρήση στη ζωή και τα αρέστα, μακάρι να κάνουμε τη δύναμη. Αλλά που δεν έχουν 100 δραγμές που χρωστάγανε στο κράτος και πιστήκανε μέσα. Πολλές περιπτώσεις πολλές. Να αξιωθούμε να πάμε να δούμε και από εκεί πώς είναι. Έτσι εξαγοράζεται καιρός. Δεν εξαγοράζεται καιρός αλλιώς. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, ας μας ελέγει ο Θεός και ας μας φωτίσει τα χρόνια που θα ζήσουμε να είναι φωτεινά. Όπως είναι το δικό του φως τα αιώνια. Αμήν. Μάλιστα. Πέστε κάτι όσο λίγο χρόνο που έχουμε, λίγο χρόνο. Επιτρέπετε, κύριε Κώστα. Ναι. Σχετικά με αυτό που το τελευταίο που αναφέρατε με τον αγώνα, να οργανώσετε ή να οργανώσουμε. Είπα να οργανώσουμε, είπα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι από... αν το θέλουμε μέσα μας, θα γίνει. Αν δεν το θέλουμε, κάτι να πάει στα ρόλα, δεν θα γίνει τίποτα. Μα αφού το προφέρουμε, πρέπει να το εφαρμόσουμε. Θα το εφαρμόσουμε. Με τη βοήθεια πάντα του Κυρίου. Φυσικά. Εννοείται. Αλλά μήπως όμως αυτό που λέμε με τη βοήθεια του Κυρίου, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, το λέμε απλά για χάρη του λόγου, ενώ μέσα μας δεν το πιστεύουμε πραγματικά. Όχι, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι. Okay. Πες μας. Πολλά σκεπτόμαστε, όλοι πάμε στην Εκκλησία, όλοι πάμε να κάνουμε το σταυρό μας. Στην Εκκλησία δεν πάμε. Είμαστε παρατηρητές και όχι τηρητές του λόγου. Συνεπώς, 600 χρόνια να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Άμα δεν είμαστε τηρητές του έργου του, σωστά. Καλό θέλω. Ο Κύριος θέλει προσευχή, αλλά δεν και έργα. Μάλιστα. Χωρίς έργα, πού να κάνει τίποτα. Το έργο είναι να επιβλάψει τον συνέδριο σου. Να τον βλέπει σαν το πρόσωπό σου.
Μπορείς. Μπορεί να συγχωρέσεις, δηλαδή όπως προηγούμενο είπε ότι δεν το ήθελε να το βάλει. Ο τρίτος τον έβαλε. Είπε αυτά που είπε. Αυτό και μόνο λέμε ότι με αυτός ο άνθρωπος τι έπαθε τώρα. Μια χαρά ήταν. Γιατί μου μιλάει έτσι. Αλλά τον έβαλε ο τρίτος. Ο τρίτος ο διάβολος. Ο διάβολος. Φυσικά. Ο οποίος μπαίνει στους ανθρώπους σκοπίμως ή φταίνει και οι άνθρωποι που τον κάνουν καλύτερα. Σκοπίμως για να επηρεάσει εμένα, ναι, που βλέποντας, όχι προσωπικά, γενικά μιλάω, ότι έχω πάρει άλλο δρόμο. Σου λέει, τους το σταμάτησε, τι μας κάνει, μας έφυγε. Και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να μην φυσικά, γίνει το... τα πάντα, χρησιμοποιεί, δηλαδή χρησιμοποιεί, τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει άλλους ανθρώπους μας για να κάνουν, για να κάνει κακό στον άλλον. Φυσικά. Γίνεται αυτό, έτσι. Τα πάντα. Μόνο με μια προσευχή μπορούμε να σωθούμε. Αλλά προσευχή με την καρδιά μας. Δηλαδή, όταν προσευχόμεθα, να έχουμε το μυαλό μας στον Κύριο. Και όχι οπουδήποτε αλλού. Και να ζητάμε υλικά, αλλά και αν δώσουμε ένα λότο, γιατί να σου δώσει το λότο. Τι ξέρεις τα λεπτά που θα τα πάρεις, που θα σου δώσει, τι θα τα κάνεις, άνθρωπο. Και αφού τα πήρες, θα τα ζήσεις να τα χαρείς. Πολλοί λένε όμως ότι σχετικά με το χρήμα, κύριε Κώστα και κύριοι εδώ που είμαστε, ότι λέει ένας χριστιανός καλός, και να κέρδιζα δεν θα με πειράζει γιατί τα λεφτά θα τα έδινα στους φτωχούς. Καλό δεν θα ήταν αυτό. Εξαρτάται, κοίταξε, υπάρχει αυτή η σύγχυση μεταξύ μας. Δεν το έχουμε το χρήμα και το λέμε αυτό. Αν πραγματικά το λέμε την καρδιά μας, θα μας το δώσουν. Δεν είναι αυτό. Όταν πάρουμε τα λεφτά, δεν θα θυμηθούμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Ξεχνάς. Τα πάντα. Ξεχνάς τα λόγια και τα καλά. Αυτή είναι η απάτη. Γιατί λένε κάποιοι που πάνε πάνω στο μοναστήριο, πάνω στον Αγιώνα, λέει χαρά στον άνθρωπο που κατεύθυνε το χρήμα. Να μην σε κατευθύνει. Ναι. Χάθηκες, παιδί. Πολύ σωστά. Διότι αν σε κατευθύνει το χρήμα, θες να κάνεις περισσότερα και περισσότερα και τελείωσες. Και σε σχήμα το χρήμα. Ναι. Και πιστεύεις ότι όλοι οι άλλοι έχουν. Ναι. Αυτό είναι. Ενώ όταν έχεις πέντε φράγα και ακούς έναν άνθρωπο και μια ανάγκη, δώσ' του τα. Ας τα δώσει από την άλλη μεριά ο Θεός. Λοιπόν τώρα, ας δώσει. Δώσει. Γιατί το παίρνει και η κάμερα, Βασίλη, είσαι από τους πρώτους που θα πάω στις φυλάκες. Εγώ πάντα είμαι διαθέσιμος. Και άλλα αδέρφια μας θέλουν από εδώ και έχουν χρόνο. Εμείς έχουμε χρόνο, είμαστε συνταξιούχοι. Και εσύ θα έρθεις. Οι συνταξιούχοι έχουν τον πρώτο λόγο. Γιατί δεν ξέρεις αν θα πας πολλά χρόνια ακόμα, εσύ και εγώ. Το ξέρω. Να μην είναι δύσκολο αυτό. Χρειάζεται. Για το κεράκι αυτό το που... Μαζεύουμε ακόμη. Μου έχουν δώσει και τώρα από τις έπρεπε. Να δώσουμε και κάτι. Πάντως εδώ βρεθήκαν άνθρωποι που είχαν εισφέρει για τα καλά. Για τα καλά καλά από ό,τι είδα. Ναι, γιατί καταπληκτήκαν πολλά λεπτά. Λοιπόν, όταν λέω πολλά, από εδώ πρέπει να φύγανε, ξέρω, 1000 ευρώ. Λέω εγώ. Και γιατί είμαστε 4 άτομα, δεν ξέρω τι θα βάλω, εγώ δεν τα βάλω, θα σου πω. Για λέω την αλήθεια. Το ξέρεις την περίπτωση εσύ. Είναι ένα πράγμα, ξέρεις την περίπτωση. Εγώ δεν την ξέρω, σύμφωνα με τα λεγόμενα, γιατί πείθω πάντοτε. Και στη λειτουργία που κάναμε στην Γεωραφαήλ, μαζεύτηκαν και εκεί 3.000 και ευρώ. Και οι πρόσκοποι προσφέρανε εδώ στο παροποίημα ένα ποσό. Το πήγαμε εμείς μαζί με κάτι. Μα τι λέει. Είδες το πρώτο βήμα. Τι μα είπε. Δεν θα το πω στην δεκάρα, λέει. Το έδωσα που το στέλνει μάλλον. Αυτό δεν έδωσε περισσότερα. Δεν έδωσε πολλά, αλλά είναι με την καρδιά σου. Ναι. Να έχει τη θέληση. Λοιπόν, και πήγαμε και στη Μαρέβη. Γιατί εγώ έχω δει θαύματα. Όμοια περίπτωση, με ελευθερία παιδάκι, να σταματάνε στο σπίτι μου και να κλαίνε και να λέω: εδώ να σου φέρω από το μύρο τη Παναγία Μαρέβη που έχω, θα το δώσει το παιδάκι σου. Θα προσευχθεί το παιδάκι και θα πει στην Παναγία: Παναγία μου, κάνε και εμένα, και εμένα καλά. Και η Παναγία από την μέρα θα την καθαρά, το κάνει καλά το παιδάκι. Βρε παιδιά, το βράδυ το δίνω, το πρωί πάει. Θα πας 7 η ώρα στο νοσοκομείο πρωί, πριν πάει γιατρίο. Να το δώσει και να κάνει τα βέβαια Παναγία. Η 7 το δίνει, πάνω αυτό γιατί ήταν άριστα το κορίτσι. Εντελώς καλά. Λέω και στους γονείς το ίδιο είπα. Πήγαμε στην Παναγία κάτω, πήραμε το αυτό, το φέραμε εδώ πέρα, δώσαμε. Λέω, εύχομαι να μην χρειαστούν τα λεπτά για έξω, να δώσετε τα χρέη που έχετε δανειστεί. Γιατί δανειστεί το πατέρα. Λοιπόν, να προσευχηθούμε το δίμητα το κοριτσάκι. Όλοι μας στην προσευχή μας, γιατί έχει δύναμη η προσευχή της Εκκλησίας, μεγάλη δύναμη. Να τα πάντα. Το ξέρετε το περιστατικό, και να φύγουμε.
ο Πέτρος στη φυλακή και οι άλλοι κάνανε προσευχή όλη νύχτα για να τον φωτίσει ο Θεός. Και το γίνανε έξω από την πόρτα. Ε, το είδαμε και δίμητα το Κωνσταντίνη. Να μην σας κρατάω παραπάνω, είναι μια ώρα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και εις το μήν. Πάτερ ημών, πρεντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το έλλειμμά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Ευχαριστώ πολύ.